Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Γιατί, μόνο μου, γιατί. Η ζωή σου εξαρτάται από την Έλσα μας. Όμως το παιδί μας μπορεί να κινδυνεύσει, να μείνει ανάπηρη, να χάσει τη δικιά της ζωή. Δεν ένιωσα ποτέ έτσι γεμάτος. Μια ολόκληρη ζωή την άλλαξε μια στιγμή μαζί σου. Και μένα. Ξαφνικά όλα χωλματίστηκαν. Από πού και ως πού να με προστατεύσει ο πατέρας σου? Γιατί εκνευρίζεσαι? Όλοι ξέρουμε ότι το κύκλωμα των ντοκοκλήφων με έχει βάλει στο μάτι. Για να με προστατεύσει κάποιος από αυτούς, πρέπει να ανήκει σε αυτούς. Τι σχέση έχει ο πατέρας σου με το κύκλωμα των ντοκοκλήφων? Είναι άρρωστος. Πολύ. Έχει κύρωση του ύπατος. Δεν του μένει πολύς χρόνος. Τι θες να μου πεις, ότι... ότι ο Μάνος πεθαίνει? Έχεις πάει το κομμάτι σε άλλο επίπεδο. Εντάξει, θέλει μικρές διορθωσούλες, αλλά κατά τα άλλα... Είναι για πέταμα. Δεν καταλαβαίνω τι σε έχει πιάσει με αυτό το συνθέτη. Του χρωστάς καμιά χάρη? Ο άντρας που αγαπάω πεθαίνει και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο Μάνος δεν είναι μόνο ο άντρας που αγαπάς. Είναι και ο πατέρας της Έλσας. Αν πεθάνει και μάθει η μικρή ότι μπορούσε να τον είχε σώσει, θα διαλυθεί. Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Ο Αχιλλέας είναι κομμάτι της Red Swan. Δάφνη, ξέρω ότι σε πονάει πολύ, αλλά ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσεις. Ο Ανδρέας είναι και αυτός μέλος της Red Swan. Τι λέει το πρόγραμμα? Για αρχή πρωινό από τα χεράκια μου, μετά καφέ στην πλάκα και το καλύτερο της μέρας θα αγοράσουμε μια μηχανή. Θα πάμε παραλία για ψάρια και ούζα. Τι μηχανή, ρε Μάνο, για λίγες ώρες? Θα τη γλιτήσω όσο και μετά είναι δικιά σου. Ευχαριστώ. Δες το σαν ευχαριστώ για αυτά που έχεις κάνει για μένα. Κυρία Κωνσταντίνου, από το μικροβιολογικό τηλεφωνώ. Το αποτέλεσμα είναι έτοιμο. Μάλιστα, τι έδειξε? Είναι 100% συμβατό για πατρότητα. Δεν σε θέλω στη ζωή μου. Πώς αλλιώς να σου το πω? Συγγνώμη, πώς μιλάς έτσι στον πατέρα σου, παιδί μου? Έτσι σου αξίζει. Μοιάζεσαι για μένα, αλήθεια? Τότε να φύγεις από την Κύπρο. Και να μείνεις μακριά από τη γυναίκα μου. Και να μου υποσχεθείς ότι δεν θα την ξανακήξεις. Ξέρω τι ίδιες είναι αυτές που λες. Εγώ σου λέω ότι πρόκειται να μεταβιβάσω την περιουσία μου στο παιδί σου και τι, θα του στερίζω τη μάνα του? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η μεταβίβαση. Ένα πράγμα με νοιάζει. Να μείνεις μακριά της. Και να βγει η Δάφνη για πάντα από το στόχαστρο. Εγώ νομίζω το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να γίνει η Δάφνη μανούλα και να γίνουμε όλοι μια ευτυχισμένη οικογένεια. Τι κάνεις εδώ, δεν έχει σχολείο? Άσε το σχολείο τώρα, έχουμε πιο σοβαρά θέματα. Λοιπόν, διάβασα στο ίντερνετ για τις μεταμοσχεύσεις και έγραφε ότι τα παιδιά έχουν μεγάλη πιθανότητα να είναι συμβατά. Τι λες, κορίτσι μου? Λες να μην το έψαξε? Αν υπήρχε τέτοια πιθανότητα, δεν θα μας το έλεγε. Μπορεί η περίπτωσή του να είναι διαφορετική. Μαμά, προς γιο σου, σε παρακαλώ. Εδώ δεν μας είπε καν ότι είναι άρρωστος. Θα μας μιλήσει για χειρουργία και σηκώτια. Και εσύ τι πιστεύεις?
ότι προτιμά να πεθάνει παρά να ζητήσει τη βοήθειά σου. Δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός. Αλλά αν υπάρχει έστω μία μικρή πιθανότητα να μπορέσω να τον σώσω, γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Εσύ τι λες? Δεν ξέρω, μωρό μου. Μαμά, ο Μάνος πέρασε μεγάλο ζόρι και δεν είπε τίποτα, μας προστάτευσε. Τώρα που ξέρουμε γιατί φέρθηκε όπως φέρθηκε, κρίμα δεν είναι? Στο κάτω-κάτω πατέρας μου είναι. Εσύ τι θέλεις να κάνεις? Θέλω να τον ψάξουμε και να γυρίσει πίσω κοντά μας. Και να μην καταφέρω να τον σώσω, τον θέλω δίπλα μου για όσο... Σε παρακαλώ, μαμά, φέρε πίσω τον παπά. Τον χρειάζομαι, δεν τον χόρταζα. Θα έρθω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Το πολύ σε μισή ώρα. Εντάξει. Μάνο, πρέπει να φύγουμε. Έχω έρθει αυτό. Εγώ θέλω να μείνω να δω λίγο τη δύση του ηλίου. Το πιάνεις το συμβολισμό, Το πιάνω, ποιητή μου. Λοιπόν, φεύγω. Θα πάρω ένα ταξί, θέλω να στο χαλάσω, έτσι. Πάω. Σίγουρα. Σίγουρα. Εντάξει. Κάτσε. Άντε. Πάρε τηλέφωνο μετά, ε. Είναι 100% συμβατό για πατρότητα. Είναι πήγον. Τι συμβαίνει? Δεν είπαμε κομμένα τα μηνύματα και συναντήσεις? Σε παρακαλώ, με παίρνεις από τα μούτρα. Είχα ανάγκη να σε δω. Συνειδητοποίησα κάτι που έπρεπε να σου το πω έστω και αργά. Είναι μέρος τώρα που σκέφτομαι το παιδί μας. Και δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Γιατί το κάνεις αυτό? Πες μου, γιατί με γυρνάς πάλι πίσω? Συγγνώμη, δεν θέλω να ξενοπληγείς. Αλλά εσύ είχες την ευκαιρία να κλάψεις. Να ξεσπάσεις. Εγώ δεν την είχα. Μου ήρθαν όλα τόσο μαζεμένα που δεν μπόρεσα να καταλάβω πόσο πολύ μου στήχησε. Έχασα το παιδί μου. Άλλη, και μαζί με αυτόν έχασα και εσένα, Κρίστη, για πάντα. Άστο, σε παρακαλώ. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Πονέσαμε, κλάψαμε, διαλυθήκαμε. Και φταίω αλλά... αυτό. Το ξέρω. Αυτή η ιστορία έληξε. Τι θες από μένα? Χριστή, οτιδήποτε μας ένωσε είναι από εδώ. Μέσα μου. Και δεν μπορώ ούτε να το ξεχάσω, ούτε να το ξεγράψω. Θέλω να σε βλέπω, Χριστή. Να μαθαίνω τα νέα σου. Ωραία.
Μπορούμε μια φορά το μήνα να πηγαίνουμε για καφέ και μετά ο καθένας σπίτι του, ευχαριστημένος. Κατάλαβα, μάλλον ζητάω πολλά, ε. Αυτό δεν έκανες πάντα. Γι' αυτό κατέληξες με τη χαρά. Γιατί ζητούσες πάντα περισσότερα από αυτά που είχες. Ας μην μπούμε πάλι σε καυγά. Για να δούμε τι γράφει η μανούλα σου. Α, η μανούλα σου γράφει ότι σου αρέσει η μουσική. Για να δούμε. Μπράβο. Η Κρίστη δεν είναι αυτή. Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω ποιος σου έβαζε αυτό το τραγούδι, αλλά αυτή τη φωνή δεν θα την ξανακούσεις ποτέ. Ποτέ πια. Θέλω να ξέρεις πως οτιδήποτε χρειαστείς, θέλω να με πάρεις τηλέφωνο. Κι εγώ θα τρέξω δίπλα σου. Και ας μην με πιστεύεις. Να προσέχεις. Μπορούμε να τα πούμε και χωρίς καφέ. Λοιπόν, εγώ μετά από πολύ καιρό νιώθω καλά. Προσπαθώ να βρω ισορροπίες ανάμεσα στο γάμο και στη μουσική μου. Είσαι ευτυχισμένη? Ναι. Διαφορετικά ευτυχισμένη, αλλά με έναν τρόπο ναι. Εσύ? Καλά κι εγώ. Προχωράει. Σκεφτόμαστε με τη χαρά να... να κάνουμε οικογένεια. Ήθελα να σου το πω εγώ, να μην το μάθεις από άλλο. Θα δοκιμάσουμε την οξυσωματική. Από τη μέρα που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, σκέφτομαι συνέχεια το παιδί μας. Τα έχω κάνει κατά, ε? Όχι. Θα γίνεις πατέρας, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, αλλά πρέπει να πηγαίνω. Κρίστη, στάσου. Αλκή, τα λέμε. Εσύ? Καλά κι εγώ, πώς τα ξέρεις. Πώς από εδώ? Πέρασα να δω την Εύα. Συγχαρητήρια για το γάμο της Κρίστη. Το είδα στην τηλεόραση. Εύχομαι κάθε ευτυχία. Σε ευχαριστώ. Καιρός ήταν να πάει παρακάτω. Όπως και όλοι μας. Φεύγω κι εγώ από την Κύπρο. Θα φύγεις? Πότε? Περιμένω τη μετάθεσή μου από μέρα σε μέρα. Ίσως την επόμενη εβδομάδα. Ο Θεόφιλος έχει ήδη μετακομίσει στην Αθήνα. Μάλιστα. Και δεν φοβάσαι μήπως στραβώσει κάτι τελευταία στιγμή? Σαν τι να στραβώσει? Είναι όλα κανονισμένα. Ναι, αλλά σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι σίγουρο. Γι' αυτό σου λέω. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις αν δεν προχωρήσει η μετάθεσή σου? Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Η μετάθεση θα γίνει. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Τι να πω. Πάντως σου εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα με συγχωρείς. Πρέπει να πάω να δω την Εύα. Γιατί τα είπε αυτά? Λες να ξέρει? Όχι, δεν μπορεί να ξέρει. Δεν είναι δυνατόν. Μου κόψεις τη χολή, βρε μωρό. Τι είναι αυτό το τόσο πίνο? Για δες εδώ. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Τεστ πατρότητας. Το ένα δείγμα είναι το δικό μου και το άλλο του βιολογικού μου πατέρα. 100% συμβατό. Πού το βρήκες αυτό το δείγμα? Κάποιος μου έστειλε ένα σακουλάκι με τρίχες μαζί με ένα σημείωμα. Έλεγε ότι ο πατέρας μου ζει και αν θέλω να σιγουρευτώ να κάνω εξέταση DNA. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά όπως βλέπεις, έλεγε την αλήθεια. Ζει, το καταλαβαίνεις. Είναι κάπου εκεί έξω και κάποιος τον γνωρίζει. Μπορεί να μου έστειλε αυτό το σημείωμα γιατί φοβάται να εμφανιστεί.
ξέρω ποιο τι να πιστέψω, που έχω τρελαθεί. Άλλο πάλι κι αυτό. Αν μου έχεις κρύψει κάτι για να με προστατεύσεις, τώρα ήρθε η ώρα να το μάθω. Θα το αντέξω, αλήθεια σου λέω. Δάφνη μου, μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Η μητέρα σου δεν μας μιλούσε ποτέ γι' αυτό. Ό,τι ήξερα, στο είπα. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάς μισές αλήθειες. Αν ξέρεις κάτι, έχω δικαίωμα να το μάθω. Μήπως της έκανε κακό. Μήπως γι' αυτό εξαφανίστηκε και γι' αυτό δεν μου το λες, να μην στεναχωρηθώ. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Στορκίζομαι, δεν θα θυμώσω, σε οικετεύω, απλά πες μου. Τα έχουμε πει ήδη, βρε Δάφνη μου. Η Έλενα ήταν πολύ ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά κάποια στιγμή αυτός την εγκατέλειψε και εκείνη πληγώθηκε βαθιά. Από τότε δεν μας είπε τίποτα. Δεν έχω ιδέα, ειλικρινά. Εμένα κάτι δεν μου κολλάει σε όλα αυτά. Δάφνη μου, δεν ξέρω ποιος σου έστειλε αυτό το σημείωμα, αλλά μην κολλάς εκεί. Θα σου γίνει αιμονή, όπως με τη μητέρα σου. Και θα σου βγει σε κακό αυτό. Εκείνη δεν κατάφερα να την βρω. Αυτός όμως ζει, είναι εκεί έξω. Πρέπει να τον εντοπίσω, το καταλαβαίνεις. Σίγουρα θα ξέρει τα πάντα και ήρθε η ώρα να το μάθω κι εγώ. Έχασα το παιδί μου και μαζί με αυτόν έχασα και εσένα, Κρίστη, για πάντα. Σκεφτόμαστε με τη χαρά να κάνουμε οικογένεια. Θα δοκιμάσουμε την εξωσωματική. Από τα μέρα που πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία, σκεφτόμαστε συνέχεια το παιδί μας. Τα έχω κάνει σκατά, ε? Είναι άδικο, ρε χαμότο. Είναι άδικο. Ναι. Όσα συγγνώμη και να σου ζητήσω δεν φτάνουν. Το καταλαβες. Τα πάντα για μένα είσαι εσύ. Εσύ έχεις σημασία. Λοιπόν, θα εξηγήσω στο συνθέτη ότι δεν προχωράει στην εργασία μας και πάμε παρακάτω. Δικό σου CD, δικά σου τραγούδια. Όλα όπως τον ονειρεύτηκες. Και θα υπολογίζεις τη γνώμη μου πια. Πάντα. Αρκεί να με συγχωρέσεις. Τι λες? Λέω πως είχα ανάγκη να ακούσω κάτι καλό. Σε ευχαριστώ. Μικρή, σε αγαπάω. Υποσχέθηκα πως μαζί μου μόνο θα γελάς. Δεν θα ξαναπατήσω τον όρκο μου. Κι εγώ σε αγαπάω. Τα λέμε. Γι' αυτό ήρθα σε σένα, Εύα. Ξέρω ότι έχεις γνωριμίες παντού. Χρειάζομαι μια δουλειά, μια οποιαδήποτε δουλειά, αρκεί να βγω από το σπίτι. Έχει φύγει και η μικρή και νιώθω ότι θα με πλακώσουν τα ντουβάρια εκεί μέσα. Το ξέρω το συνέστημα και δεν υπάρχει χειρότερο. Κοίτα, μια κοπέλα από το τηλεφωνικό κέντρο θα φύγει σε λίγες μέρες, βλέπεις, γεννάει και θα λείψει με άδεια για 4 μήνες. Δεν είναι κάτι μόνιμο, αλλά από το τίποτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι ό,τι χρειαζόμουν αυτή τη στιγμή. Θα περιμένω να με ειδοποιήσεις πότε ξεκινάω, ε. Α, δεν σου είπα. Είδα και την Τωρέτα καθώς ερχόμουν. Μιλήσατε? Ναι. Μου είπε πως ετοιμάζεται να φύγει με μετάθεση. Τι να πω. Καλό θα της κάνει. Μετά από όλα αυτά που έγιναν με το μωρό, είναι ευκαιρία να ξεφύγει. Ναι, μην είσαι τόσο σίγουρη ότι θα τα καταφέρει. Έχουμε κάποια προβλήματα με το παράρτημα στην Αθήνα και προς το παρόν όλες οι μεταθέσεις έχουν ανακληθεί. Το θέμα πάγωσε. Τι το πες? Προσπαθώ να της το φέρω με τρόπο. Βλέπεις, ο άντρας της έφυγε ήδη και ελπίζει ότι θα τον ακολουθήσει, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται τελικά, δυστυχώς. Κρίμα, μωρέ. Αλλά δεν τη φοβάμαι την Τωρέτα. Θα βρει τρόπο να κάνει το δικό της. Πάντα το βρίσκει. Δεν βρίσκω λόγια, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στις ταινίες. Ποιος σου έστειλε το δείγμα? Δεν έχω ιδέα. Ο πατέρας μου, κάποιος που τον γνώριζε, ίσως. Και γιατί δεν μου πεις τίποτα, μωρό? Γιατί θέλω να σιγουρευτώ, Άντρεα. Μπορεί να ήταν μια κακόγουστη φάρσα. Βέβαια, όπως βλέπεις εδώ, το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Ο πατέρας μου ζει.
και είναι κάπου γύρω. Μίλησες με τους γονείς σου, τους είπες τι είχε γίνει? Ναι, αλλά μία από τα ίδια. Δεν τον ξέρουν, δεν τον είδαν, δεν τον άκουσαν. Η μητέρα μου δεν τους είχε πει και πολλά πράγματα. Ερωτευτήκανε, την παράτησε, τέλος. Δεν τους είχε αναφέρει ούτε το όνομά του, δεν είναι δυνατόν. Τίποτα. Αντρέα, εδώ μιλάμε για τη μεγαλύτερη υπόθεση της ζωής μου. Τόσα χρόνια ψάχνω σαν τρελή να βρω τη μητέρα μου και μόλις συμβιβάστηκα με την ιδέα ότι δεν θα τη βρω ποτέ. Και τώρα εμφανίζεται ο μπαμπάς μου του πουθενά, ξαφνικά. Δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει έτσι, αυτό δεν το καταλαβαίνεις? Μόνο μου, φυσικά και το καταλαβαίνω, φυσικά. Και θα σε βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Μαζί θα ψάξουμε, θα σου δώσω ό,τι χρειαστείς. Ό,τι είναι σημαντικό για σένα είναι και για μένα. Κάτσε, γιατί αυτό είναι σοβαρή εγχείρηση. Δηλαδή, μπορεί να είσαι συμβατή. Δεν ξέρω. Θα κάνουμε εξετάσεις και αν είμαι, θα το κάνω. Θα δώσω το μόσχευμα για να τον σώσω. Ελσά, δεν είναι απλό. Δεν δίνεις απλό αίμα. Θα δώσεις κομμάτι από το σηκώτη σου. Εντάξει. Θα ζήσω με ένα κομμάτι λιγότερο. Προς γιο σου, είναι επικίνδυνο. Το ξέρω. Αλλά δεν μιλάμε για τον πατέρα μου, ρε Χρήστη. Δεν μπορώ να ξέρω ότι θα μπορούσα να τον σώσω και δεν το έκανα. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτές τις τύψεις. Καλύτερα στο κρεβάτι του πόνου. Εδώ που τα λέμε, δεν έχεις και άδικο. Θα βοηθήσεις έναν άνθρωπο. Όχι έναν άνθρωπο. Τον πατέρα μου. Σω σκέφτομαι πώς του φέρθηκα. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Δεν ήξερες. Τον αδικήσαμε. Και εγώ και η μητέρα μου. Και αυτός έφυγε για να μας προστατέψει. Ποιος άλλος θα το κάνει αυτό? Εντάξει, έκανε και αυτός φάουλ. Άμα ήξερε ότι είναι τόσο άσχημα, θα μπορούσε να μην σε ψάξει. Να μην σε γνωρίσει καν. Έτσι δεν θα πονούσες με την απώλειά του. Ναι, αλλά θα ζούσα στο σκοτάδι. Και θα ένιωθα ότι πάντα κάτι μου λείπει. Ό,τι μου στέρισε ο Κυριάκος, τα βρήκα όλα στο Μάνο. Αξίζει τον κόπο. Τι να σου πω. Ελπίζω να σκέφτεσαι το ίδιο κι αν γίνει το μοιραία. Έλα ρε Κρίση, σταμάτα το χρουσουζεύεις. Απλώς θέλω να είσαι έτοιμη για όλα. Στο στοίχημα πως δεν με περιμένεις. Μαρία, τι κάνεις εσύ εδώ? Και πολύ άρχισε να λες. Τα ξέρω όλα. Ποια όλα? Όλα. Δεν χρειάζεται άλλη παράσταση. Ξέρω πόσο άρρωστος είσαι. Όμως είναι καιρός να μάθεις και εσύ κάποια πράγματα. Όπως? Όπως... ότι δεν πρόκειται να σε αφήσω να φύγεις από τη ζωή μου τόσο εύκολα. Γι' αυτό γυρνάμε Κύπρο. Μαζί. Αγαπούλα μου, μωράκι μου, έλα. Hey, γιατί κλαις, μωρό μου? Γιατί κλαις? Γιατί δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα ηρεμία στη ζωή μας. Μία συμβαίνει το ένα, μία συμβαίνει το άλλο. Ως πότε θα γίνω? Δεν είναι σίγουρο που έχω έρθει. Δεν θα σε αφήσω ποτέ μόνη. Έχω φτάσει στα όρια μου. Τα έχω ξεπεράσει εδώ και καιρό. Νιώθω σαν να είμαι στη μέση του κυκλώνα και όλοι γύρω μου με βομβαρδίζουν με ψέματα. Ησύχασε. Πάρε μια βαθιά ανάσα, έλα. Πάρε μια ανάσα. Δεν μπορώ, Αντρέα. Δεν μπορώ. Όλοι κάτι θέλουν από μένα και αυτό δεν σταματάει εδώ, δεν το βλέπεις. Δεν έχω άλλες αντοχές. Κουράστηκα. Θέλω να βρω κάτι... κάτι αληθινό στη ζωή μου, να πιαστώ. Εγώ, εδώ. Τι περιμένεις, έλα. Πιάσου. Πιάσου. Αγάπη μου, ακόμα κι όλος ο κόσμος να κρεμιστεί στο κεφάλι μας.
ελπίζεις ότι είσαι αληθινός. Ναι. Δεν θα σε αγαπήσει κανένας, σου λέω. Αυτό που νιώθω όταν σε κοιτάω στο μάτι. Είναι η αλήθεια μου. Το πιο ειλικρινές μου βλέμμα. Και δεν θα το δει κανένας άλλος. Μόνο εσύ. Μην πεις τίποτα άλλο. Κράτα μου. Κράτα μου. Κοίτα, μπορεί αυτή η θυσία που θα κάνεις να μην πιάσει τόπο. Να πάει κάτι στραβά. Δεν ξέρεις καμιά φορά πώς τα φέρνει η ζωή. Γιατί νομίζω ότι σταματήσαμε να μιλάμε για το σηκώτη μου και έχουμε αλλάξει θέμα. Όχι, για το Μάνο μιλάμε. Κριστή, δεν κρύβεσαι από μένα. Τι συμβαίνει? Συναντήθηκα με τον Άλκη. Μάλιστα. Τώρα προσγειωθήκαμε στο θέμα μας. Και? Είχε πει ότι είχε ανάγκη να με δει. Αλλά δεν υπολογίσω ότι αυτό το πράγμα με κάνει κομμάτια. Τι σου είπε? Μου είπε ότι θα φτιάξει οικογένεια με τη Χαρά και ότι είναι καλά. Πόσο περίεργο αυτό το πράγμα. Ο Άλκης με το παιδί μιας άλλης. Τον αγαπάς ακόμα, ε? Εγώ φταίω, ρε Κρίστη. Εγώ φταίω όσο σκέφτομαι ότι θυσίασες όλη σου τη ζωή για μένα. Ελσά, άστο. Όχι, ρε Κρίστη, δεν τα αφήνω. Όσο σε βλέπω έτσι, σκέφτομαι ότι παντρεύτηκες εξαιτίας μου και ο Άλκης κοσμάρα του δεν ξέρει τι φίδια έχει δίπλα του. Ελσά, δεν υπάρχει λόγος. Αλήθεια. Ας μην το σκαλίζομαι άλλο. Ό,τι έγινε, έγινε. Απλώς καμιά φορά με παίρνει από κάτω. Αλλά ξέρω, το ξέρω, είναι λάθος. Λάθος είναι να ανεχόμαστε αυτή την κοροϊδία, Κρίστη. Αλλά φτάνει ως εδώ. Ο Άλκης θα μάθει την αλήθεια. Απόψε κιόλας. Πώς με βρήκες, Μαρίνα? Στην Κύπρο δεν γίνεται να πάμε. Άσε με μας εδώ. Άσε αγγίξω. Μου έλειψες τόσο πολύ. Μπορεί εσύ να αποφάσισες να πεθάνεις ολομόναχος, όμως η ζωή έχει άλλα σχέδια για μας. Πού το έμαθες? Αυτό που έγινε ήταν γραφτό. Ξέρεις, όταν έφυγες, κόντεψα να τρελαθώ. Σκέφτηκα να βρω μια δουλειά. Έτσι, για να ξεχαστώ, να σε βγάλω από το μυαλό μου και βρήκα δουλειά. Στο γραφείο του Ιωάννου, του γιατρού. Στο Ιωάννου. Απίστευτο. Είδες πως θα φέρνει ζωή. Ήταν θέμα χρόνου να βρω τον φάκελό σου και να μάθω. Κι έτσι έμαθα. Έστω και καθυστερημένα. Τότε κατάλαβα. Κατάλαβα το φέρσιμό σου, τα νεύρα σου. Το μόνο που έμενε ήταν η επιβεβαίωση και μίλησα στην Κάτια και μου τα πέ όλα. Ελσά, περίμενε, μην πας! Έτσι κι αλλιώς και εγώ και ο Άλκης τραβήξαμε τον δρόμο μας. Άσε μας, ρε Κρίστη, που τραβήξατε τον δρόμο σας. Λες και είστε γέροι. Και στην τελική τι, θα τον αφήνουμε να μολάει κουτσούβελα και εμείς να στέλνουμε τις ευχές μας? Ακόμα κι αυτό, άμα το αποφάσεις, ε! Όχι, καλή μου. Πρώτα θα μάθει τι έκανε γυναικούλα του και ύστερα να πες. Τίποτα δεν θα σου πω και εσύ δεν θα πας, τέλος. Εντάξει. Κοίτα, μπορεί να βιάστηκα με τον Τζόνι. Αλλά αν δεν ήταν αυτός, θα ήταν κάποιος άλλος. Τι εννοείς? Ότι δεν αντέχω τα πισωγυρίσματα. Πέρασα πάρα πολλά για τον Άλκη, Ελσά. Δεν θέλω να τα ξαναπεράσω. Αν δεν παντρευόμουν και ο Άλκης με διεκδικούσε, μπορεί και να με τούμπαρε. Άρα είσαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του, Κριστή? Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Ο Άλκης με πόνεσε. Με άφησε μόνη μου στην πιο δύσκολη φάση της ζωής μου. Εντάξει. Μου λείπει, δεν λέω. Το σκέφτομαι. Αν αυτό τώρα δεν είναι έρωτας, τότε τι είναι? Μπορεί να είναι ένα μπλοκάρισμα μέσα μου. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Και ο τελευταίος. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να ζω με την αγωνία ότι όλο αυτό γίνεται εξαιτίας μου. Αν υπάρχει έστω μία περίπτωση. Εσύ, ακούω αυτό, αλήθεια! Ακού. Μην πας να του μιλήσεις. Δεν θα ωφελήσει κανέναν. Οκ. Μου την υπόσχεσαι ότι δεν θα πας. Ναι.
ανακαλύψεις, έπρεπε να μου είχες πει την αλήθεια. Μπορώ να το πιστέψω, ακούγεται τόσο πιθανό. Και μαγικό. Φαίνεται πως μου το χρωστούσε η ζωή να μην σε χάσω με αυτόν τον τρόπο. Μαζί θα το παλέψουμε. Μαρινά. Το πάλεψα όσο δεν πάει άλλο. Δεν έχει νόημα πια. Έχει. Έχει, γιατί δεν είσαι μόνος σου. Έχεις εμένα, έχεις την Έλσα. Πρέπει να προσπαθήσεις με κάθε τρόπο να κάνεις τα πάντα. Αν δεν σε νοιάζει για σένα, κάνε το για μας. Το ξέρεις ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Δεν με νοιάζει τι υπάρχει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θέλω να είμαι συνέχεια μαζί σου. Θέλω κάθε στιγμή να τη μοιράζομαι μαζί σου. Φάει λίγο ακόμα να δυναμώσεις, ε? Λίγο ακόμα να καλυτερέψεις και θα πάμε σπίτι μας. Αλλά δεν θα μείνουμε κλεισμένες μέσα. Όχι. Αρκετά έζησες στους 4 τοίχους. Τώρα θα γυρίσουμε τον κόσμο, ε? Θα ξεκινήσουμε από την Κύπρο. Έχει υπέροχα μέρη. Τέλειες θάλασσες, όμορφα τοπία, φοβερό φαγητό. Μετά θα πάμε Ελλάδα. Ακρόπολη, Σούνιο, στα νησιά. Και μετά θα κάνουμε πολλά ταξίδια. Θα πάμε στο Παρίσι, στην Πράγα, στη Ρώμη. Ονειρεμένες πόλεις. Πάντα ήθελα να τις περπατήσω μαζί σου. Και όταν γυρίσουμε, θα ζήσουμε με τους ανθρώπους που μας αγαπάνε. Με τη Δάφνη, τον Πέτρο. Φρόντισε λοιπόν να την κάνεις να καταλάβει ότι πρέπει να μείνει μακριά από τον Πέτρο. Αλλιώς η μίζερη ζωούλα σου θα έχει άδοξο τέλος. Και δεν το θέλεις αυτό. Έτσι δεν είναι? Τι? Γιατί σκοτεινιέσαι? Εσύ τι έκανες? Σε προειδοποίησα να αφήσεις τη Δάφνη έξω από τα βρωμοπαιχνίδια σου. Νομίζεις ότι μπορείς να τα βάλεις μαζί μου? Αυτή τη φορά όμως δεν θα μου γλιτώσεις. Θα δεις και την άλλη μου πλευρά που δεν θα σου αρέσει καθόλου. Και τι θα κάνεις? Θα με σκοτώσεις? Κάντο! Έτσι κι αλλιώς δεν μου άφησες τίποτα. Κανένα λόγο να ζω. Εγώ σου είπα ότι σ' αγαπάω κι εσύ. Δεν έχεις ιδέα τι είναι αγάπη. Μη βρωμίζεις λοιπόν αυτή τη λέξη. Τι προσπαθείς να πετύχεις, α? Να ξαναγυρίσω κοντά σου με εκβιασμούς? Δεν έχεις καμιά αξιοπρέπεια. Όχι, δεν έχω. Και αν δεν γυρίσεις, στο ξεκαθαρίζω. Το επόμενο σημείωμα που θα λάβει η Δάφνη θα γράφει το όνομα σου πάνω. Φαρδίπλατη. Δεν θα τολμήσεις. Δοκίμασέ με και θα δεις. Δεν θα έκανα κάτι που δεν θες. Ο Πέτρος μας αγαπάει. Και τις δυο. Τι φοβάσαι? Φοβάσαι τον Πέτρο? Πίστευα ότι θα τον συμπαθήσεις. Αφού σου λέω είναι γλυκός, γενναιόδωρος, τρυφερός. Είναι υπέροχος άνθρωπος. Τι? Σ' αρέσει ο Πέτρος, έτσι δεν είναι? Ωραία. Τότε γιατί αντιδράς όταν ακούς γι' αυτό? Και μήπως δεν αντιδράς για εκείνο?
κοριτσάκι μου. Όχι, 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 μη μου στεναχωριέσαι. Όχι, τι είναι αυτό που σε ταράζει. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Ό,τι σε τρομάζει, εγώ θα το διώξω. Εγώ, η μαμά σου. Θα το διώξω. Μην ανησυχείς. Θα είμαι πάντα κοντά σου. Σου έστειλα mail. Άνοιξέ το όταν είσαι τελείως μόνη. Ο χρόνος κυλά σε βάρος μας. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να σου σερβίρω ομοί την αλήθεια. Αφού ποτέ δεν με πίστεψες για τον Αντρέα. Καλό κουράγιο. Θα το χρειαστείς. Προσπαθώ να σε καταλάβω. Πώς γίνεται να ζεις με κάποιον που δεν σε θέλει, που σε συχαίνεται, αφού δεν νιώθω τίποτα για σένα. Νιώθεις. Και το μίσος συνέστημα είναι. Και μπορείς να ζεις με κάποιον που σε μισεί. Λέγε ό,τι θέλεις. Δεν θα σου κάνω τη χάρη να σε απαλλάξω τόσο εύκολα. Δεν σε άφησα να φύγεις όταν ήμουν νέα και όμορφη και είχα όλη τη ζωή μπροστά μου. Και θα το κάνω τώρα. Όχι. Τι νομίζεις, ότι θα ζήσεις εσύ με την ερωμένη σου και εγώ θα τριγυρνάω μόνη μέσα σε ένα άδειο σπίτι? Δεν θα στην κάνω τη χάρη. Αν θες να ζήσεις με τη Μάρθα, κάντο. Αλλά η Δάφνη θα μάθει την αλήθεια. Okay, λοιπόν. Τότε θα μιλήσω εγώ στη Δάφνη. Θα της πω τα πάντα. Δεν σε φοβάμαι. Δεν θα το κάνεις. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Δεν θα το κάνεις. Γιατί ξέρεις πολύ καλά πως όταν το μάθει η Δάφνη, θα τη χάσεις για πάντα. Δεν θα σου συγχωρήσει ποτέ το ότι τόσα χρόνια την κορόιδευες. Ότι είσαι ο πατέρας της και την φλόμωσες στο ψέμα. Την ξέρεις καλά την κόρη μας. Γι' αυτό μην μπλοφάρεις, δεν θα το κάνεις. Γιατί είμαι σίγουρη ότι ανάμεσα στην αγάπη της Δάφνης και της Μάρθας, εσύ θα διαλέξεις την πρώτη. Ναι. Έλσα. Γεια. Γεια. Κάτσε. Εδώ. Συμβαίνει κάτι? Όχι, τίποτα. Απλά δεν είχα την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω. Και ήρθε η στιγμή να το κάνω. Μην είμαι και γαϊδούρα. Που μεσολάβησες με τον πατέρα της Χαράς. Χωρίς εσένα, εγώ τώρα θα ήμουν φυλακή. Εντάξει, εννοείται, φίλη μου είσαι. Θα έκανα τα πάντα για σένα. Αν και κανονικά θα πρέπει να ευχαριστήσεις τη Χαρά. Αυτή μεσολάβησε με το Διαμαντίδη. Ναι, αλλά εσύ τη το ζήτησες. Τέλος πάντων, έστω. Πέρασε. Πες μου, τι κάνεις? Θα σου πω. Πρώτα όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ρεάλκη, ήσουν πάντα τόσο αφελής. Ή μετά το γάμο σου χάζεψες? Παρακαλώ, πες μου ότι θα γυρίσουμε πίσω μαζί στο παιδί μας. Η Έλσα σε θέλει κοντά της. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Έχει επικραθεί πολύ από τη σχέση μας. Μωρό μου, όχι μόνο σε θέλει κοντά της. Πιστεύει πως μπορεί και να σε βοηθήσει. Τι εννοείς?
Θέλει να σου προσφέρει μόσχευμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ ποτέ κάτι τέτοιο. Ξέχασα το. Κι εγώ είχα τέτοιες επιφυλάξεις μου όταν μου το είπε και της το είπα. Παρόλο που ξέρω πως η κίνδυνη για τον Δότη είναι ελάχιστη. Μαρίνα, μην το συνεχίζεις, παρακαλώ. Το έχω κουβεντιάσει με άπειρους γιατρούς. Αφού υπάρχει έστω και ελάχιστος κίνδυνος, δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά μήπως να μην ήσουν τόσο απόλυτος. Είμαι. Δεν θα αφήσω την Έλσα να κινδυνεύσει τη ζωή της. Λες εγώ να θέλω να κινδυνεύσει το παιδί μου. Τι το συζητάμε τότε. Απλά πες ότι είναι ένας προβληματισμός μου και σου τον λέω. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλκή, η χαρά δεν κάνει χάρη σε κανένα. Ούτε σε σένα, ούτε σε μένα. Μόνο στον εαυτό της. Ένας μεγάλος εκβιασμός μόνο για την πάρτη της. Τι εκβιασμός, Έλσα. Τι λες, μίλα στα ίσα, σε παρακαλώ. Για το γάμο της Κρίστης, λέω. Τι σχέση έχει ο γάμος της Κρίστης? Έλα ρε Άλκη, όλα εγώ θα στα λέω. Η γυναίκα σου δεν κάνει τίποτα τσάμπα. Και σε αυτή την περίπτωση πήρε μεγάλο αντάλλαγμα. Εξασφάλισε την ελευθερία μου με το κρέμασμα της Κρίστης. Οπα. Δεν πάει το μυαλό σου, ε. Εντάξει, δεν λέω, κι εγώ στην αρχή δυσκολεύτηκα λίγο. Αλλά το υποψιάστηκα. Ρώτησα την Κρίστη και μου τα είπε όλα. Απλά με παρακάλεσε να μην σου πω τίποτα. Και της το υποσχέθηκα, αλλά δεν άντεξα. Και γιατί χαρά να κάνει κάτι τέτοιο? Για να σιγουρευτεί ότι η Κρίστη θα μείνει μακριά σου. Δηλαδή θες να μου πεις ότι η χαρά πίεσε την Κρίστη να παντρευτεί τον Τζόνι για να γλιτώσει εσένα? Κατάλαβα. Δεν την έχεις ικανή τη γυναικούλα σου. Απλώς λέω μήπως έχει γίνει κάποια παρεξήγηση. Ρε Άλκη, καμία παρεξήγηση δεν έχει γίνει. Σου λέω πίεσα την Κρίστη και μου το είπε. Δηλαδή η Κρίστη δεν αγαπάει τον Τζόνι, ε? Κοίτα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως πιέστηκε για να το παντρευτεί. Απλά θεώρησα ότι πρέπει να το ξέρεις. Να ξέρεις τουλάχιστον τι φίδι έχεις στον κόρφο σου. Άκου, μπορεί με σένα και την Κρίστη να μην αλλάξει τίποτα. Ίσως όμως να αλλάξει κάτι με τη χαρά. Τουλάχιστον να ξέρεις τι γυναίκα παντρεύτηκες. Μόνη της το έψαξε. Έκανε ολόκληρη μελέτη. Τόσο πολύ θέλει να σε βοηθήσει. Μπορούμε, σε παρακαλώ, να σταματήσουμε αυτή την κουβέντα? Μπορούμε. Αρκεί να μου υποσχεθείς πως αύριο το πρωί παίρνουμε το αεροπλάνο και γυρνάμε Κύπρο. Δεν θέλω. Δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό πήρα την απόφαση να ζήσω μόνος μου το τέλος. Μανώ, μια ζωή έκανες ό,τι ήθελες. Κοιτούσες μόνο τον εαυτό σου. Τι θες εσύ, πώς θα ένιωθες εσύ. Καιρός να δεις και λίγο τα θέλω των άλλων. Η Έλσα σε περιμένει και εγώ σε θέλω συνέχεια δίπλα μου. Δεν μπορείς να μας το στερήσεις αυτό. Δεν έχεις το δικαίωμα. Είμαστε οι μόνοι κοντινοί σου άνθρωποι. Σε παρακαλώ. Σκέψου την Έλσα. Αν δεν γυρίσεις εσύ, είναι ικανή να τα παρατήσει όλα και να έρθει να σε βρει. Ξέρεις πόσο πεισματάρα είναι. Όσο γι' αυτό, έμεινε στον πατέρα της. Ναι, αλλά και η μάνα της δεν πάει πίσω. Λοιπόν, αύριο το πρωί γυρνάμε Κύπρο. Εντάξει. Αύριο γυρίζουμε Κύπρο. Αλήθεια. Τέλειο. Σε ευχαριστώ, σε λατρεύω. Θέλω είναι να είσαι ευτυχισμένη. Νοιάζομαι για την καριέρα σου, αλλά αυτό που θέλω περισσότερο είναι να είσαι χαρούμενη μαζί μου. Γι' αυτό δεν θα σε ξαναπιέσω ποτέ στη δουλειά. Θα προχωράμε όπως θες εσύ. Εντάξει, το λύσαμε αυτό το θέμα. Μην το ξαναπιάσουμε. Δεν θα ξαναλέμε τα ίδια. Ναι, αλλά σε βλέπω ακόμα συναχωρημένη.
Μια χαρά είμαι. Δεν θέλω να είσαι απλώς μια χαρά. Θέλω να είσαι χαρούμενη, να λάμπεις. Νιώπατροι είμαστε, ρε γαμώτο. Ξεκινάμε μια νέα ζωή. Θέλω να την ξεκινήσουμε όμορφα. Λοιπόν, θες να πάμε έξω? Τι κάνεις και εφήβη, φαΐ, ποτό, χορό, όλα? Τίποτα. Μια αγκαλιά μου φτάνει. Μην το βγάζεις καθόλου έξω το μωρό, για κάποιο καιρό. Γιατί, τι έγινε? Είδα την Άννα σήμερα. Δεν μου άρεσε καθόλου το ύφος της. Μου φάνηκε ότι υποψιάζεται κάτι. Αποκλείεται. Αν υποψιαζόταν, δεν θα έμενε με σταυρωμένα χέρια. Ιδέα σου είναι, κόρη μου, μην ανησυχείς. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά εγώ τώρα φοβάμαι και τη σκιά μου. Από την άλλη όμως, αν η Άννα ήξερε, θα έκανε κάτι. Είδες, τι σου λέω. Μην ανησυχείς. Το μωρό σου είναι ασφαλές εδώ. Άλλωστε έχει περάσει τόσος καιρός. Κανένας δεν έχει υποψιαστεί κάτι. Αχ, βρε άντρη μου, πόσο καλό μου κάνεις που είσαι εδώ. Ξέρεις, με το Θεόφιλο, ήμασταν συνέχεια στην τσίτα. Μου μετέδιδε μια αγωνία, ένα άγχος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνεις να σκέφτομαι θετικά. Κόρη μου, θέλω να με βοηθήσεις κι εσύ σε κάτι. Άμα μπορώ, τι? Κάτι που με βασανίζει. Και μόνο αν το λύσω θα ησυχάσω. Πες μου. Αυτό που μου είπε η Έλσα μου. Ευτυχώς που δεν είμαι εγγονή σου. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν φεύγει με τίποτα. Δεν νομίζω να το είπε έτσι τυχαία. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή? Δεν ξέρω. Πρέπει να σιγουρευτώ. Πάει κάπου το μυαλό σου? Πώς μπορεί να μην είναι του Κυριάκου? Ούτε να το ξεστομίσω δεν θέλω. Τι μπορώ να κάνω, κόρη μου? Ξέρεις κάποιον τρόπο? Ένας είναι ο τρόπος. Τεστ DNA. Ναι, μου το είπαν αυτό, αλλά αφού ο Κυριάκος μου λείπει, πώς θα γίνει? Όλα γίνονται. Αποφάσισε το εσύ και εγώ είμαι εδώ. Αν και πιστεύω ότι οι υποψίες σου είναι υπερβολικές. Αυτό να μου το πεις μόνο όταν βεβαιωθούμε. Μπράβο. Μια χαρά του πες το πείμα. Ανάμεσα στο να σε πάρουν τέσσερις και να φύγεις μόνη σου, διάλεξες το δεύτερο. Το λες και πλούσια και υγιής. Έξυπνο κορίτσι. Δεν είναι μόνο ο Αχιλλέας στο κύκλωμα. Είναι και ο Αντρέας. Όλα ήταν στημένα τελικά. Όλα. Έλα μαμά, πώς είναι? Τον έπεισες, θα γυρίσει? Ναι, καρδιά μου, με έπεισε. Έκοψες επιταγή 150.000 ευρώ σε κάποιον Τζόνι Τρέντον. Θέλω τον κωδικό σου για το ίντερνετ. Απόψε θα ξεκαθαρίσουν όλα. Ποια όλα? Αν ο Ανδρέας έχει σχέση με το κύκλωμα. Και θα το μάθουμε σήμερα, τώρα. Δεν το πιστεύω. Βρήκες κάτι? Αυτός είναι, Μαρθά. Κινδυνεύει. Το μικρό μου κινδυνεύει. Και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για πρώτη φορά ειλικρινά εμείς οι δύο. Μην κουνηθείς. Δάφνη μου, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Σκάσε! Το παιδί μου κινδυνεύει. Πρέπει να το σώσω, πρέπει. Πώς μπόρεσες και σχεδίαζες τη δολοφονία μου, ενώ σε μένα φερόσουνα σαν να μην τρέχει τίποτα. Πώς το έκανες αυτό, πες μου? Αφού με έστειλες για εκτέλεση, φώναξες το όνομά μου, γιατί? Λέγε, γιατί! Μίλα, λέγε, θέλω να μάθω τα πάντα για την εμπλοκή σου στη Ρέτσουαν. Απ' την αρχή.